Κύριε Δέλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπαρδουνιά και σε όλους τους ακροατές μας. Να είστε καλά. Τώρα έχω ένα δίλημα, δεν ξέρω από ποιες ερωτήσεις να ξεκινήσω. Από πού να ξεκινήσετε. Να πάω από την τρέχουσα επικαιρότητα ή από τα πιο σοβαρά. Λοιπόν, θα αφήσω την τρέχουσα επικαιρότητα, θα πάω από αυτό που εγώ θεωρώ σοβαρότερο από όλα. Η χώρα μας σήμερα τρώει κράξιμο από όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης με την θέσπιση της εξαήμερης εργασίας. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι είναι ένα νομοσχέδιο φιλικό προς εργαζόμενους και βαθιά προσανατολισμένο στην ανάπτυξη και φέρνει την Ελλάδα σε ευθυγράμμιση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Παρακαλώ. Ένα σχόλιο δικό σας, πρώτο θέμα. Κοιτάξτε, πρόκειται για μια ακόμα αντεργατική ρύθμιση. Φυσικά, πρόκειται για ρυθμίσεις οι οποίες συνάδουν και εναρμονίζονται με το λεγόμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο στα πλαίσια, κύριε Μπαρδούνια, της λεγόμενης διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη λογική, μία επιχείρηση μπορεί να διευθετεί το χρόνο εργασίας των εργαζομένων της, είτε θεσπίζοντας πενθήμερη, είτε εξαήμερη, είτε τετραήμερη εργασία. Είτε ρεπό, δεν θα πληρώνεται. Εντατικοποιώντας. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια αντεργατική ρύθμιση, όπως σας είπα. Αφορά βεβαίως επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας ή επιχειρήσεις με συστήματα βαρδιών. Αλλά εκτός από την εξαήμερη αυτή δουλειά που είναι φανερό ότι πρόκειται για ένα πισωγύρισμα σε σχέση με την πενθήμερη εργασία, δίνεται ένα ακόμα χτύπημα σε αυτό που πρέπει να υπάρχει, στο λεγόμενο σταθερό ρυθμισμένο χρόνο εργασίας. Να ξέρει δηλαδή ο εργαζόμενος πότε δουλεύει. Στα πλαίσια αυτά πρόκειται για ένα χτύπημα που ελαστικοποιεί και ξεχυλώνει ακόμα περισσότερο το χρόνο εργασίας. Και αν αυτό το συνδυάσουμε και με τις ρυθμίσεις που προβλέπει μια υπουργική εγκύκλειος, κύριε Μπαρδούνια, για το λεγόμενο δίωρο της ευέλικτης προσέλευσης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, ήδη έχουν πιάσει δουλειά στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, μιλάμε τώρα για 2 ώρες απλήρωτης δουλειάς. Mm-hmm. Αν προσθέσουμε σε όλα αυτά την μία ώρα του λεγόμενου χρόνου προετοιμασίας, όπου το διάλειμμα των 10-15 λεπτών που ένας εργαζόμενος παίρνει μια ανάσα βγαίνει εκτός χρόνου εργασίας. Και αν σκεφτούμε ότι όλα αυτά θα εφαρμοστούν και θα θεσπιστούν και θα ακουμπήσουν και θα εναρμονιστούν με τη λεγόμενη ψηφιακή κάρτα εργασίας που εμφανίζεται σαν κάτι όμορφο και φιλεργατικό, ενώ είναι το ακριβώς αντίθετο, είναι ένα μέσο με το οποίο θα εντατικοποιηθεί και θα ελαστικοποιηθεί ακόμα περισσότερο ο χρόνος εργασίας, τότε δεν μπορούμε παρά να πούμε ότι όλα αυτά είναι αντεργατικές ρυθμίσεις, ψηφίδες ενός αντεργατικού πλαισίου, στο οποίο βεβαίως δεν πρωτοτυπεί η χώρα μας. Είναι ρυθμίσεις οι οποίες εφαρμόζονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Πάντως, Ένωση. Αν μου επιτρέπετε... Και από εκεί κανοναρχούνται, κύριε Μπαρδούνια. Για να μην τα ρίχνουμε όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν αρκετές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες σχεδιάζουν πειραματικά να εφαρμόσουν το τετραήμερο. Ναι, άρα είναι μια σημαντική εξέλιξη. Μήπως τελικά ξεφεύγουμε από την Ευρώπη και πάμε έτσι στη δική μας ελληνική Ευρώπη. Κοιτάξτε, εάν το τετραήμερο συνδυαστεί με την δεκάωρη δουλειά, γιατί έτσι θα γίνει. Οκτάωρη λένε. Τετραήμερο με οκτάωρη εργασία. Έτσι λένε τώρα. Τι θα γίνει δεν ξέρω. Ναι. Και με τις ρυθμίσεις που πριν λίγο σας περιέγραψα, τότε μέσα από την... Είναι κάτι το οποίο το μετράνε για να δούνε, το εξαρτούν και από την παραγωγικότητα της εργασίας, αλλά είναι ρυθμίσεις οι οποίες ενώ μπορεί να φαίνονται ότι είναι θετικές για τους εργαζόμενους, τελικά μπορεί να συντελέσουν στο να εντατικοποιηθεί, και εμείς λέμε ότι θα συντελέσουν στο να εντατικοποιηθεί ακόμα περισσότερο η ζωντανή εργασία των εργαζομένων. Θα πρέπει να είμαστε πολύ κουμπωμένοι σε σχέση με τις ρυθμίσεις τις οποίες προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρωτοστατεί σε αυτές τις ρυθμίσεις. Κύριε Δελή, αυτό εφαρμόζεται πλέον. Το ερώτημα... Προσέξτε. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για την ίδια Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση σας λέω, η οποία έχει αποφασίσει ότι ο χρόνος ανάπαυσης των εργαζομένων ανάμεσα στη δουλειά τους, λέει, δεν μπορεί να είναι λιγότερος από 11 ώρες. Δηλαδή,
Αν το διαβάσει κανείς ανάποδα, ο χρόνος εργασίας των εργαζομένων μπορεί να είναι μέχρι και 13 ώρες. Αυτό μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σημαίνει η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και μέσα λοιπόν σε αυτό το ευρύτατο πλαίσιο, το χρονικό όπου θα διεξάγεται η ανθρώπινη εργασία, θα εφαρμοστούν και όλες αυτές οι επιμέρους ρυθμίσεις. Ο σκοπός είναι ένας, κύριε Μπαρμπουνιά. Ο σκοπός είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας προκύπτει μονάχα μέσα από την αύξηση της εκμετάλλευσης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μέσα από την αύξηση του ζωντανού χρόνου εργασίας, μέσα από το ξεχύλωμα αυτού του ζωντανού χρόνου εργασίας, το οποίο αν το συνδυάσουμε βεβαίως και με την τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας, έχει ενσωματωθεί η τεχνητή νοημοσύνη, έχει ενσωματωθεί η ψηφιοποίηση, μια σειρά από ζητήματα, καταλαβαίνετε τότε πόσο εκτινάσεται η παραγωγικότητα της εργασίας. Την ίδια στιγμή το αίτημα είναι πολύ απλό, αλλά δεν θεσπίζεται. Ένας εργαζόμενος, οποιοσδήποτε εργαζόμενος, θα πρέπει να, σήμερα λέμε, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να δουλεύει πενθήμερο, να δουλεύει 7ωρο και 35ωρο. Αυτό δεν το κάνουν, ούτε καν το συζητούν. Αυτό είναι σήμερα το αίτημα το οποίο εναρμονίζεται, αν θέλετε, και με την εποχή, με τις σημερινές δυνατότητες της εποχής. Μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Υπάρχει τώρα, γιατί ψηφίστηκε αυτός τώρα, είναι νόμος του κράτους, θυμάμαι είχαν γίνει κινητοποίηση αντιδράση, αλλά δεν πέρασε, η κυβέρνηση δεν έκανε πίσω. Τώρα που θα αρχίσει να εφαρμόζεται και φαντάζομαι θα το νιώσουν πιο περισσότερο οι εργαζόμενοι, γιατί ξέρετε άλλο να λες, λένε αυτό και άλλο να το νιώθεις στην καθημερινότητά σου. Πιστεύετε ότι υπάρχει βάση να δούμε το επόμενο διάστημα κινητοποίηση σημαντικές των εργαζομένων? Νομίζω ότι οι κινητοποιήσεις βλέπουμε ήδη, κύριε Μπαρδούνια. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτές δεν βλέπουν και πολύ το φως της δημοσιότητας και δεν θα σας μιλήσω για την μεγάλη κινητοποίηση, τον ηρωικό αγώνα των εργαζομένων στη Λάρκο που προσπαθούν να σώσουν τις δουλειές τους και ταυτόχρονα μια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας. Θα σας μιλήσω για τον ηρωικό αγώνα των μεταλλεργατών στη Χαλκιδική, όπου εκεί ακριβώς πήγαν να εφαρμοστούν αυτά για τα οποία συζητούσαμε πριν από λίγο. Ήθελε δηλαδή η εταιρεία να βάλει τους υπογείτες, αυτούς που δουλεύουν 300 και 400 μέτρα κάτω από τη γη, να τους βάλει να δουλεύουν 12ωρο, κύριε Μπαρδούνια. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να πηγαίνει και να δουλεύει εκεί 10ωρα και 12ωρα? Αντέδρασαν οι εργαζόμενοι και πολύ καλά έκαναν. Απεργούν, κατάφεραν μέχρι στιγμής αυτό να το αποτρέψουν και αυτό είναι μια πραγματική νίκη και αυτό, αν θέλετε, είναι και η πραγματική αντιπολίτευση, γιατί δεν είδαμε για αυτά τα ζητήματα να γίνεται κανένας λόγος σε όλα όσα απασχολούν τέλος πάντων τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, μην αδικούμε. Οι ΣΥΡΙΖΑ βγάλαν ανακοίνωση. Τώρα διάβαζα και τον κύριο Μαμουλάκη ανακοίνωση γι' αυτό και νομίζω και από το ΠΑΣΟΚ έχει βγει ανακοίνωση, από τον κύριο Κατρίνη. Μην τους αδικούμε τελείως. Όχι, δεν τους αδικούμε καθόλου. Ίσα-ίσα λίγα λέμε για αυτούς, γιατί πρωτοστάτησαν και αυτοί στην εφαρμογή όλων αυτών των νομοθετημάτων και καμιά ανακοίνωση, εσείς καλά κάνετε και το λέτε, είναι η δουλειά σας, και καμιά ανακοίνωση δεν μπορεί να ξεπλύνει τις δικές τους ευθύνες. Ακριβώς αυτό το νομοθετικό πλαίσιο λοιπόν αξιοποίησε η εταιρεία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να θεσπίσει τη δεκάωρη δουλειά 400 μέτρα κάτω από τη γη. Άρα λοιπόν αγώνες γίνονται. Οι οικοδόμοι παλαιότερα, σε άλλους χώρους αυτή τη στιγμή διεξάγονται αγώνες για συλλογικές συμβάσεις, στο φάρμακο από όσο γνωρίζω, και είναι βέβαιο ότι αυτή η πολιτική, έτσι όπως εφαρμόζεται και έτσι όπως ξετυλίγεται, επαναλαμβάνοντας ξανά ότι αυτή η πολιτική δεν αποτελεί αντικείμενο διαμάχης ανάμεσα στα κόμματα ή και στο εσωτερικό αυτών των κομμάτων που σας περιέγραψαν. Αυτά είναι ένα το κρατούμενο, δεν μιλάει κανείς για αυτά, πέρα από καμιά ανακοίνωση έτσι για ξεκάρφωμα που βγάζουν. Όλα αυτά είναι βέβαιο ότι θα τροφοδοτήσουν ακόμα περισσότερο τους αγώνες τους εργατικούς, τους λαϊκούς. Και σε αυτούς τους αγώνες, κύριε Μπαρδούνια, και είναι γνωστό αυτό, το ξέρουν όλοι και οι πέτρες, το ΚΚΕ, την ενισχυμένη δύναμη που έλαβε στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, τις πρόσφατες, εκεί θα την καταθέσει για να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο αυτοί οι αγώνες. Κύριε Δελή, ανεξαρτήτως αποτελέσματος ευρωεκλογών ή πολιτικών διεργασιών, το νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία που την διαπερνά οριζοντίως και καθέτως είναι η ακρίβεια. Ασφαλώς. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να πιεστεί η κυβέρνηση
να αποφασίσει να πάρει κάποια μέτρα. Και το ερώτημα είναι αν μπορεί ή αν θέλει να τα πάρει. Ίδια λέει θέλω αλλά δεν μπορώ ή κάνω ό,τι μπορώ. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, δεν μας απασχολεί εμάς αν θέλει ή αν δεν μπορεί. Εμείς λέμε τις θέσεις μας, τις πολιτικές, τις διατυπώνουμε με βάση αυτό που συμφέρει τους εργαζόμενους, αυτό που μπορεί και πρέπει να γίνει σήμερα. Καταρχάς είπαμε, ξέρετε, το ζήτημα της ακρίβειας, κύριε Μπαρδούνε, είναι η άλλη όψη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί η ακρίβεια έχει εκτινάξει τα έσοδα αυτών των επιχειρήσεων και όχι μόνο των σούπερ μάρκετ. Και αυτά βεβαίως τροφοδοτούνται από την ακρίβεια, την οποία χρυσοπληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Από την άλλη, αν θέλει κανείς να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να αυξήσει τους μισθούς. Να τους αυξήσει πραγματικά. Ναι, λέμος, αν μου επιτρέπετε η κυβέρνηση, για να μην τους αδικούμε ή να κάνω και το συνήγορο εγώ της άλλης πλευράς. Λέει, με συγχωρείτε, εγώ αύξησα τον κατώτατο μισθό από τα 570 στα 750. Ορίστε, να τι έκανα. Γιατί φωνάζουν εναντίον μου? Μα γι' αυτό σας είπα να τους αυξήσει πραγματικά. Έβαλα και το επίρρημα πραγματικά. Ναι, λέει όμως αυτό αντέχει οικονομία. Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν φτάνουμε πάλι εκεί στις περιβόητες αντοχές της οικονομίας, οι οποίες είναι πάρα πολύ λίγες όταν πρόκειται για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους και είναι απεριόριστες όταν πρόκειται βεβαίως για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω αυτό γιατί την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει έτσι τους εργαζόμενους σε σχέση με τους μισθούς, την ίδια στιγμή διασφαλίζει με συμβάσεις κερδοφόρες τα έσοδα, για παράδειγμα, των επιχειρηματικών ομίλων που έχουν πάρει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέρετε, αυτοί με εγγυημένες τιμές πολλούν το ηλεκτρικό ρεύμα και το παίρνει μετά η ΔΕΗ και το μεταφέρει στα ελληνικά σπίτια. Με εγγυημένες τιμές, τις οποίες οι ίδιες κυβερνήσεις αρνούνται στους Έλληνες αγρότες για τα προϊόντα τους. Για να μην σας μιλήσω για τους παραχωρησιούχους των εθνικών οδών, που έχουν και εκείνοι εγγυημένα έσοδα. Δηλαδή, βρέξει χιονίσει, σύμφωνα με τη σύμβαση, θα πρέπει να βγάλουν ένα χι ποσό. Και αν δεν το βγάλουν, τότε για να το βγάλουν αυτό το ποσό, θα πρέπει το κράτος, το ίδιο το κράτος, να τους δώσει. Είναι το ίδιο το κράτος, κύριε Μπαρδούνια, που έχει θεσπίσει το λεγόμενο, και αυτό και αν είναι σκάνδαλο και αν είναι εξοργιστικό, το λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Ποιος δεν θα ήθελε να μην πληρώνει φόρο μέχρι να αναπληρώσει τη χασούρα? Αυτό κάνουν οι τράπεζες, οι τραπεζίτες, οι μέτοχοι έχουν αυτήν την μεταχείριση. Δεν πληρώνουν φόρο μέχρι να αναπληρώσουν, λέει, δεν πληρώνουν φόρο από το 2013, μέχρι να αναπληρώσουν τα χαμένα έσοδα από το κούρεμα των ομολόγων που έγιναν το 2012. Αυτό όμως αξιοποιήθηκε τότε ως επιχείρημα για να μειωθούν οι συντάξεις. Λέω λοιπόν ότι οι περιβόητες αντοχές της οικονομίας έχουν δύο όψεις. Αφορούν συνήθως τους εργαζόμενους, αποκλειστικά μάλλον τους εργαζόμενους, ενώ σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο και τους επιχειρηματικούς ομίλους, εκεί όπως σας είπα, τα όρια τους είναι απεριόριστα. Έχουμε πει όμως και για την ακρίβεια, κύριε Μπαρδούνια, και δύο-τρία πιο άμεσα ζητήματα τα οποία μπορούν μια χαρά να γίνουν. Εκτός από την αύξηση μισθών, είναι να καταργηθεί και ο ΦΠΑ, τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, το ψωμί. Μα στο λέει η κυβέρνηση ότι δεν θα φτάσει. Δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσουν οι μειώσεις στον καταναλωτή. Ωραία, ας το κάνει λοιπόν για να δούμε αν θα φτάσει ή δεν θα φτάσει. Και να καταργηθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ούτε αυτό θα φτάσει. Γιατί αν καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα, τότε αμέσως, ξέρετε, αυτά θα πέσουν στο μισό της τιμής που τα πληρώνουμε σήμερα. Μια χαρά θα φτάσει, μάλιστα, λοιπόν, μια χαρά θα φτάσει, απλώς η κυβέρνηση δεν το κάνει, γιατί αν το κάνει, τότε δεν θα μπορεί να έχει χρήματα για να δίνει στους επιχειρηματικούς ομίλους ως κίνητρα, ως φοροαπαλλαγές, ως επιδοτήσεις. Και δεν λέει κάτι τελευταίο, τάφσα για το τέλος. Έτσι στα τρία λεπτά που απομένουν, ο κύριος Αυγενάκης έγινε Βγενάκης μετά το πρωτοφανές περιστατικό που έγινε και τις αντιδράσεις που σηκώθηκαν. Θέλω να το σχολιάσουμε, διότι έχω την αίσθηση ότι αυτό το οποίο έγινε δείχνει μια, θα έλεγα, νοοτροπία κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι βλέπουν ουσιαστικά τη χώρα μας σαν, όχι σαν χώρα, αλλά σαν χώρο όπου προσπαθούν να υλοποιήσουν την εξουσία τους. Και δεν είναι μόνο ο κύριος Αυγενάκης. Φοβάμαι ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι που θα μπορούσαν να κάνουν τα ίδια πράγματα.
Θα σας πω, κύριε Μπαρδούνα, καταρχάς πρόκειται για απαράδεκτη ενέργεια, από κάθε άποψη απαράδεκτη ενέργεια, και καμιά βουλευτική ασυλία δεν μπορεί και δεν πρέπει να καλύπτει τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες, γιατί την επικαλέστηκε και αυτήν ο ανεκδίγητος κύριος Αβγενάκης. Προσέξτε, αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς, το είπατε κι εσείς, το υπενιχθήκατε μάλλον, είναι ότι όταν κανείς υπερασπίζεται τέτοιες αντεργατικές επιλογές σαν αυτές για τις οποίες μιλούσαμε λίγο πριν, δηλαδή να βάλεις εργαζόμενους να δουλεύουν 10 και 12 και 13 ώρες, όταν περιφρονείς την ουσία τους ίδιους τους εργαζόμενους, κάποιοι μπορεί να οδηγηθούν ακόμα και σε τέτοιες απαράδεκτες και άθλιες ενέργειες, όπως ο κύριος Αβγενάκης, ο οποίος έρχεται στο σημείο να χτυπήσει εργαζόμενο στο αεροδρόμιο. Είναι δηλαδή, αν τραβήξει κανείς δηλαδή την αντίληψη που υπάρχει σε ανθρώπους οι οποίοι ψηφίζουν τέτοιου είδους ρυθμίσεις, κάποιοι, δεν λέμε όλοι, αλλήμωνο, κάποιοι από αυτούς μπορεί να οδηγηθούν και σε τέτοιες συμπεριφορές. Σε ό,τι μας αφορά, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το ΚΚΕ όχι μόνο έχει απεριόριστο σεβασμό για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά τους θεωρεί και το βασικό πολιτικό υποκείμενο, το ιστορικό υποκείμενο της σημερινής εποχής. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους, είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να κάνουν τη δική τους συμμαχία μαζί με άλλα κοινωνικά στρώματα. Είναι αυτοί οι ίδιοι που πρέπει να πάρουν την εξουσία, όπως έλεγε και ο Μπρέχτ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δελή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.